Και μη με διακόψει κανείς, γιατί θα σας διαβάσω τα διατάγματα. Σήμερον και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πρώτον, απαγορεύεται η είσοδος στην πολυκατοικία και τα τηλεφωνήματα κατά τις εργασίες ώρας, γιατί εγώ αναπαύομαι. Δεύτερον, διατάζω τις κυρίες κατόπιν κληρώσεως να αναλάβουν το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα της εισόδου αδιαμαρτυρήτως. Τρίτον, όταν σας έρχεται ο λογαριασμός των κοινοχρήστων, η πληρωμή πρέπει να γίνεται αγωνίστος, αθορύβος και αδιαμαρτυρήτως, χωρίς κανέναν έλεγχο σε μένα. Τέταρτον, επιτρέπετε να μου δίνετε πουρμπουάρ μόνο πάνω από χιλιάρικο για τα έξοδά μου, για να αγοράζω και εγώ το ρουχισμό μου, τα χρυσαφικά μου και τις γούνες μου. Απαγορεύεται η χρήση τουρκικού καφέ εντός και εκτός της πολυκατοικίας, διότι βαρέθηκα να λέω το φλιτζάνι. Έκτον, απαγορεύεται να βρίσκετε μόνοι σας τα μπακάλικα να ψωνίζετε, διότι θα σας στέλνω εγώ στα δικά μου για να παίρνω και τα ποσοστά μου. Έβδομον, απαγορεύω στις υπηρεσίες να δέχονται ξαδέρφια, αδέρφια και λοιπούς σύγγελείς και φίλους. Καταλαβαίνετε τι λέω. Επίσης, απαγορεύεται να εορτάζετε, να παντρεύεστε και να πεθαίνετε εντός της πολυκατοικίας, καθότι όλα αυτά δημιουργούν συνοστισμό και λερώνουν τις σκάλες. Για να μην σας κουράσω περισσότερο, απαγορεύεται να κάνετε παιδιά και όσες έχετε να τα κλειδώνετε στα δωμάτια τους και να τους βουλώνετε το στόμα, γιατί με τα ΟΑ και τα ΟΑ τους με ξεκούτιαναν. Και να μην τους επιτρέπετε την έξοδο και την είσοδο από την πόρτα της πολυκατοικίας, αλλά να τα ανεβοκατεβάζετε με ειδικά καλαθάκια από τα μπαλκόνια σας.